Καλημέρα σε όλους. Δεν λέω τίποτα άλλο. Ας ξεκινήσει το βίντεο. Άνοιξε. Φτάσαμε. Λοιπόν. Φτάσαμε. Είμαστε στα Χανιά. Είμαστε στην Κρήτη. Οι διακοπές ξεκινάνε. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο. Πήραμε αυτοκίνητο. Έχω εντυπωσιαστεί, παιδιά. Είναι το μέρος πανέμορφο. Βέβαια δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Θα κατεβούμε μετά. Θα προσπαθήσουμε προς το Βραδάκι. Γιατί τώρα λίγο ταξίδι και αυτά θα ξεκουραστούμε. Βγαίνουν αποσκευές από το αυτοκίνητο. Και τις βγάζει, δεν βγαίνουν. Εντάξει, τις έβγαλε βασικά. Λέμε λοιπόν σε λίγο. Μπούμ! Όπως σας είχα πει, περάσαμε κάποια δευτερόλεπτα για εσάς. Για μένα πέρασε μια ολόκληρη μέρα. Κατεβήκαμε κάτω, πήγαμε κέντρο. Δεν πήρα την κάμερα και ήταν. Ήθελα να γυρίσω πρώτα για να δω πράγματα για να σας πάρω μαζί μου. Λοιπόν, η μέρα δυστυχώς σήμερα ήμασταν άτυχοι και θα είναι βροχερή. Οπότε θα κοιτάξουμε να πάμε κάπου εδώ κοντά. Ήθελα να πάμε Ηράκλειο, θα πάμε αύριο. Θα πάμε και Σπινά Λόγκα. Θα πετάξουμε και τον drone να δούμε όμορφα πλάνα από ψηλά. Σήμερα όμως θα κοιτάξω να πάμε κάπου εδώ κοντά, 7 χιλιόμετρα από εδώ που βρισκόμαστε, είναι η τάφη του Βενιζέλου που θέλαμε να πάμε να τους δούμε. Οπότε θα πάμε εκεί πέρα σήμερα και μετά θα κατεβούμε ξανά στο κέντρο των Χανιών, να περπατήσουμε λίγο στην παλιά πόλη και να ψωνίσουμε πραγματάκι. Αύριο θα κατευθυνθούμε προς το Ηράκλειο. Αν και ο καιρός βροχερός, δεν πτωούμαστε. Λοιπόν, παιδιά, πήραμε αυτοκίνητο. Πρώτη φορά σε διακοπές που παίρνουμε αυτοκίνητο και το αυτοκίνητο είναι σαν να το έχω αγοράσει εγώ χθες. Είναι πεντακάθαρο, μυρίζει καινούριο. Απίστευτο το συνέστημα να οδηγάς. Οδηγάω και λίγο αυτοκίνητο. Αν και πολλές φορές δεν το περιμένω. Το χειρόφρενο. Γαμάτο. Λοιπόν, φεύγουμε για τους τάφους του Βενιζέλου. Αν και βροχερή μέρα, είπαμε, δεν πτωούμαστε. Το τυψάκι της ημέρας. Έρχεσαι διακοπές.
και θέλεις GPS. Το λογικό. Ξεχνάς να πάρεις βάση για το κινητό σου. Η λύση υπάρχει. Λαστιχάκι για τα μαλλιά. Παιδιά, πάντα στα χέρια μου φοράω δύο λαστιχάκια. Τα δύο λαστιχάκια για τα μαλλιά, γυναικεία έτσι, λαστιχάκια, με έχουν σώσει. Το λέω γιατί ισχύει. Τα λαστιχάκια, με αυτά τα λαστιχάκια μπορείς να κάνεις θαύματα. Λοιπόν, πώς πιάνεις το κινητό σου επάνω στο ταμπλό, στο μπαρμπρίζο που θέλεις, για να μπορέσεις να έχεις το GPS σου. Λοιπόν, εδώ βλέπετε. Περνάς το λαστιχάκι από μέσα. Περνάς τη μια άκρη από την άλλη μέσα. Το έχουμε. Ωραία. Και μετά έρχεσαι απλά και περνάς το κινητό. Και έτοιμο. Έχεις GPS μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς δεν χρειάζεται να το κρατάς. Ούτε εσύ, ούτε ο συνοδηγός σου. Αυτό το άγαλμα είναι του Σπύριου Καριαλέ. Ο Σπύριος Καριαλές ήταν ένας από τους Παναστάτες που πολεμήσαν στο ακροτήρι το 1872. Αν είδα καλά. Γιατί λέει, ερχόταν σαν λέει στα Χανιά λέει, και τους φάζαν και τους καίγαν τους Χανιώτες. Οπότε ήταν ένας από τους πολεμιστές που πολέμησε τότε. Λέει και πότε γεννήθηκε, αλλά δεν τις θυμάμαι τις ημερομηνίες. Εντάξει. 64 ετών πέθανε και είναι ο τάφος εδώ πίσω. Εντάξει, δεν ξέρω. Πρέπει να ήταν γίταγας για να είναι τόσο μεγάλος ο τάφος. Δεν ξέρω. 1864 με 1936. Ο Βενιζέλος ο γίταγας. Ήταν τόσο ψηλός που δεν χωρούσε σε ένα μικρό τάφο φυσιολογικό και το θάψανε εδώ. Φτού φτού. Όχι, εντάξει. Χαβαλεζίζουμε. Μεγαλούτσικος. Ελευθέριος Βενιζέλος. 1864-1936. 64 ετών πέθανε. Άμα κάνετε την αφαίρεση. Όχι, ψέματα ρε. Το 62. Εδώ το δεντράκι είναι άποψη. Έχει πέσει και έμεινε έτσι. Ωραίο. Λοιπόν, και εδώ πίσω έχει κι άλλο τάφο. Ποιος είναι εδώ? Και εδώ είναι ο Σοφοκλής ο Βενιζέλος. Είναι δεν το γνωρίζω. Είναι η τάφη των Βενιζέλων, δεν είναι ο τάφος του Βενιζέλου, έτσι έχει κι άλλους Βενιζέλους εδώ. Δύο είναι ή παραπάνω από δύο είναι. Δεν ξέρω. Σοφοκλής Βενιζέλος 1864 με 1964. 94 με 64. Το 1894. Αυτός γεννήθηκε 100 χρόνια πριν από μένα. Να μην ξέρετε κι εγώ πότε γεννήθηκα. Τόσα ρε τραβάω χωρίς φόκους και δεν λέτε τίποτα να το φτιάξω. Πάλι παίζει να έχω, δεν έχω φόκους, αλλά δεν πειράζει. Έχω πει ότι το φόκους στη δικιά μου DSLR, επειδή δεν δουλεύω μάνιουαλ, είναι λίγο περίεργη φάση. Βασικά έχω χαλάσει το φόκους, το auto focus. Επειδή δεν το χρησιμοποιήσει ποτέ, όταν το χρειάστηκα τώρα για να κάνω vlogs, η DSLR δεν τραβάει φόκους, δεν έχει φόκους. Θα μου πεις πάρε ένα φακό. Πρέπει. Θα θεί και η ώρα του. Τώρα παίζει να έχω. Τώρα παίζει να έχω. Τώρα έχω. Κρατάει την ελληνική σημαία, βλέπεις. Αυτή εδώ πέρα είναι η κανονική. Να σας πω και λίγο. Αυτή εδώ η σημαία που κρατάει είναι η ελληνική σημαία, η κανονική. Αυτή που καθιερώθηκε και κρατήθηκε ήταν η ελληνική σημαία που έχει το ναυτικό. Η ελληνική σημαία που έχουμε με τις γαλανόλευκες και τις άσπρες γραμμές, τις γαλανόλευκες βασικά γραμμές, είναι η σημαία που ήταν του πολεμικού ναυτικού τότε στον πόλεμο. Αυτή εδώ πέρα ήταν η ελληνική που είχαν στα βουνά, αλλά καθιερώθηκε και κρατήθηκε του πολεμικού ναυτικού. Είδες, να μαθαίνεις. Κοίτα να μαθαίνεις. Προσοχή φόλες λέει εδώ. Έχει προσοχή φόλες. Όχι για μας, για τα σκυλάκια. Ούψ, τάφη Βενιζέλου, τέλος. Είδα ένα βίντεο και είδα ότι ήρθε εδώ πέρα στα Χανιά και ευτύχησε ο Μπλέτσας.
Έχει τύχει, παιδιά, να έχουμε μείνει στο ξενοδοχείο με τον Μπλέτσα. Έχει τύχει να πάμε στην ίδια καφετέρια που έχει πιει ο καφέ ο Μπλέτσας. Και έχει τύχει να φάμε και σε κοντινά μαγαζιά που έχει φάει ευτύχης. Δεν αντιγράφω τον ευτύχη. Έχει τύχει πραγματικά. Το φίλο του είδαμε αφού του κλείσαμε το ξενοδοχείο και αφού του ήρθαμε και μείναμε. Και είναι λίγο η φάση περίεργη για το λόγο ότι. Στο ίδιο ξενοδοχείο, εντάξει, δεν το λες τεράστια σύμπτωση. Στην ίδια καφετέρια επίσης. Εντελώς τυχαία, καθίσαμε για καφέ και πήρε να πιει ο γεράνι. Θα έχω link στην περιγραφή και το βίντεο του Ευτύχη να το δείτε. Παιδιά, πολλές συμπτώσεις. Δεν το έκανα επίτηδες, να ξέρετε, έτσι. Αλήθεια το λέω. Στα Χανιά, εδώ στην Κρήτη, οι ντόπιοι μας βλέπουν εμάς εκεί στο βορρά, στη Βόρεια Ελλάδα, μας βλέπουν ότι είμαστε βουνά. Και ότι λέει αυτή την εποχή περισσότερο νομίζω ότι έχουμε χιόνια και πάνω. Λέει πιάσανε τα κρύα, νομίζω ότι είμαστε. Ερχόμαστε. Πολύ φυσάει. Νομίζω ότι είμαστε. Ότι κατεβαίνουμε από τη Γρυλανδία. Τόσο πολύ. Δεν έχουν σχέσεις εννοείται με τόσο Βόρεια Ελλάδα. Πιο κοντινές σχέσεις που έχουν είναι με την Αθήνα, άντε καμιά Κύπρος που είναι δίπλα. Αυτά. Δηλαδή οι σχέσεις που έχουμε εμείς εδώ με τους κριτικούς, με την Καβάλα που μένουμε εμείς, είναι γιούχου. Νομίζουν ότι εμείς εδώ πέρα, ας πούμε, πάνω στην Καβάλα έχουμε χιόνια τώρα. Εύρος. Τελείως εύρος. Και εδώ μπαίνουμε στην παλιά πόλη, είναι τα μαγαζάκια, τα παραδοσιακά και τα σχετικά, ναι. Εδώ. Και έχει, είναι στο κέντρο σαν πλατεία και έχει στενά. Στην Καβάλα παίρνεις 4-5, αν είναι δυνατόν. Πού? Εδώ. Δείξε τι είναι αυτό. Είναι αυτά τα τέτοια ρε Γιώργο, τα κονάκια. Εικόνα. Τα κονάκια. Διου, 2 euros. 2 euros κονάκια. Όπου μπαίνω, μου λέει Νίκη, από εδώ μπήκε ο Μπλέτσας, από εδώ πέρασε ο Μπλέτσας, εδώ ήρθε ο Μπλέτσας. Είναι τραγικό. Λοιπόν, από εδώ πέρασε. Είναι σαν δημοτική αγορά να το φανταστείτε, είναι ένας δρόμος που θυμίζει λίγο Κωνσταντινούπολη. Ναι. Δηλαδή ναι. Που είναι τα μαγαζιά, αλλά σε πιο μικρή έκταση. Ναι, σε πιο μικρή έκταση. Παραδοσιακά μαγαζιά μέσα σε ένα, σαν παλιό σταθμός είναι και έχει μαγαζάκια παραδοσιακά, πουλάνε καπέλα, παραδοσιακά προϊόντα, κουτάλες, τέτοιες. Είναι όμορφα, δηλαδή είναι πολύ όμορφα. Φτάσαμε. Σπιναλόγκα είναι το νησί που φαίνεται εδώ πέρα πίσω, το μικρούλι. Άξιζε τα χιλιόμετρα, δύσκολος ο δρόμος μέχρι να έρθεις, αλλά το τοπίο, παιδιά, πραγματικά είναι τόσο όμορφο που πραγματικά σε δικαιώνει. Σε δικαιώνει, πραγματικά, μόνο η θέα, δηλαδή μόνο να έρθεις, να κάτσεις εδώ και να φύγεις, αξίζει τα χιλιόμετρα. Πού είναι, κοιτάξτε. Μια κατσίκα. Δύο. Wow, Λοιπόν, let's go! Λοιπόν, φτάσαμε. Απέναντι ακριβώς έχει να παρκάρει στο αυτοκίνητο. Έχει ένα parking guest for Spinalonga. Γράφει. Οπότε ακριβώς απέναντι μπορείτε να έρθετε να παρκάρετε το αυτοκίνητο, να το αφήσετε και να πάτε απέναντι να πάρετε το καραβάκι. Λοιπόν, γάι εισιτήριο, είναι 10 ευρώ το άτομο. Το καραβάκι φεύγει ανά 20 λεπτά από εδώ από ένα λιμανάκι που έχει γραφικό. Τα καραβάκια είναι τα παλιά τα ψαροκάικα που βλέπεις, ναι, στα 100 μέτρα δεξιά. Δεν είναι 100 μέτρα εδώ, πιο κάτω είναι. Λοιπόν, από εκεί που βγάζεις τα tickets, τα 100 μέτρα πας λίγο πιο κάτω. Το εισιτήριο κοστίζει όπως είπαμε 10 ευρώ το άτομο. Ξαναγώ δεν έχει, αν θέλεις βέβαια παίρνεις από εκεί πέρα. Κοστίζει διαφορετικά, κοστίζει παραπάνω ξαναγώς, αλλά τα έχει όλα στα ελληνικά, οπότε μπορείς να ξαναγηθείς μόνος σου. Δεν χρειάζεται. Έχουμε
χαίρομαι γιατί ψάχνει πάρα πολύ. Tickets for Spinalonga. Το καραβάκι είναι αυτό εδώ πίσω. Τώρα δεν θα έχει φως. Γιατί έχουν τρεχτεί χειρότερα πράγματα εδώ πέρα και όργια έχουν γίνει. Ο δικός μου, τι δεν γινόταν. Τι λες τώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω να ακούγομαι καλά, αλλά στην ίσο θα μου βγάλουν το μικρόφωνο γιατί θεώρησαν ότι η κάμερα είναι επαγγελματική. Έβγαλα το μικρόφωνο και τώρα είναι μη επαγγελματική. Δεν ξέρω αν ακούγεται καλά ο ήχος, συγγνώμη, αλλά δεν έχω μικρόφωνο να τραβήξω. Σκέφτομαι μήπως να βάλω το μικρόφωνο το άλλο. Το map. Στα κάτω. Ένας πολιτισμός ολόκληρος. Έχει φούρνους. Έχει... έχει ταβέρνες, έχει εστιατόρια, έχει σχολεία, έχει... Wow. Κίνδυνος κατάρρευσης. Όλα τέλεια. Έχω εντυπωσιαστεί από το χώρο. Εδώ. Το θυμάστε το σύριαλ που έπαιζε με τη Σπιναλόγκα? Όντως δεν περίμενα να είναι τόσο ίδιο. Καταρχάς έχουν χτισμένες εκκλησίες, σχολεία, όντως υπάρχουν αυτά, φούρνους, όντως έχουν φούρνους. Είναι ένας ολόκληρος πολιτισμός. Απίστευτο. Και όμορφα χτισμένος και όμορφα δομημένος και τα κτίρια όμορφα. Ξαναλέω, δεν ξέρω αν ακούγομαι, ελπίζω να ακούγομαι, γιατί δεν έχω μικρόφωνο. Μου το πήρανε. Γιατί θεωρήσαν ότι η κάμερα είναι πολύ επαγγελματική για να τραβήξω βίντεο. Και μου πήρανε το μικρόφωνο. Και συνεχίζω να τραβάμε την ίδια κάμερα, απλά χωρίς μικρόφωνο. Γιατί τώρα είναι, δεν είναι επαγγελματική. Με το μικρόφωνο ήταν επαγγελματική. Τι να πεις. Απολυμαντήριο είναι εδώ.
θάλασσα κάτω. Το πολυμαντήριο είναι, δείτε εδώ έχει μια μποτήλια. Φιάλ, δεν ξέρω τι είναι. Ξέρω τι. 16ος-17ος αιώνα, 1904 με 1957 ήταν το πολυμαντήριο. Λεπροκομείο έγινε το 1903. Ήρθαν οι πρώτοι λεπροί της Κρήτης. Τους είχαν σε ένα σημείο έξω από το Ηράκλειο που το θεωρούσαν μολυσμένη περιοχή και τους φέρναν εδώ. Από το 1913 και μετά άρχισαν να το φέρνουν από την υπόλοιπη Ελλάδα. Τα λέω σωστά. Λόγω της δουλειάς, ρε παιδιά, προσπαθώ να βρω σε ποια σημεία γιορτούσαν τα γυρίσματα της ταινίας σειράς, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να θυμηθώ το μέρος ή δεν μπορώ να βρω σημεία τα οποία είχαν στημένες στις κάμερες και αυτά. Ψάχνω, αλλά δεν μπορώ να βρω. Σίγουρα εδώ γινόντουσαν. Ήταν τα κάγκελα που τους κρατούσαν έξω την ώρα που τρέχανε να βγουν πάνω στη θάλασσα και να βγουν έξω. Δεν με νοιάζει. Με κοιτάνε όλοι, αλλά όταν αγαπάς αυτό που κάνεις απλά δεν σε νοιάζει. Αυτό για τους νέους.